Ναταλία Λιονάκη, η ηθοποιός που αποφάσισε να αφήσει πίσω της μια επιτυχημένη πορεία στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο για να αφοσιωθεί στη βαθιά της πίστη στον Θεό. Μέσα από την ταινία Deep End που παρουσίασε χθες το Star, ξαναείδαμε την Ναταλία έτσι ακριβώς όπως θα θέλαμε να είναι και σήμερα. Φανή. Με τρόμαξες. Τι θες εδώ τέτοια ώρα? Έχει εραστεί. Τι λες, Γιάννη? Το βάζει και στο σπίτι μου όταν λείπω. Δεν σε πιστεύω. Ξέρω πολύ καλά την μου. Τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν το 2008 και είναι τα τελευταία πλάνα της ως ηθοποιός. Τότε, αν κάποιος προσπαθούσε να την περιγράψει, οι λέξεις λαμπερή, όμορφη, χαρούμενη θα ήταν λίγες. Απλώς χρειάζεσαι λίγη ηρεμία, το είπα στο Γιάννη. Θα του προτείνω να φύγετε για μερικές μέρες. Δεν θέλω. Θα σου κάνει καλό. Δεν θέλω να τον βλέπω. Θα σου περάσει. Βλέποντας την ταινία Deep End, πόσοι από εμάς δεν αναρωτηθήκαμε τι κάνει σήμερα αυτό το εντυπωσιακό πλάσμα. Η Ναταλία Λιονάκη σήμερα μένει σε ένα διαμέρισμα στο Παγκράτη μαζί με τη μητέρα της και σπάνια οι γειτονές της την βλέπουν να βγαίνει έξω από το σπίτι. Το μοναστήρι αποτελεί για αυτήν παρελθόν και πλέον δεν έχει καμία επαφή με τον πάλι ποτέ πνευματικό της γέροντα Απόστολο. Η Ναταλία Λιονάκη, σύμφωνα με νέες αποκαλυπτικές μαρτυρίες των γειτόνων της, φέρεται ότι εξακολουθεί να ζει σαν μοναχή. Δίνεται με τάρασα της καλόγριας. Βγαίνει από το σπίτι μόνο για να πάει στην εκκλησία και αρνείται να επιστρέψει στην παλιά εγκόσμια ζωή. Η ηθοποιός που ακόμη φοράει τα μαύρα ρούχα της δόκιμης περνάει τον καιρό της διαβάζοντας παρακλήσεις και προσευχές, φροντίζει τη μητέρα της και βλέπει τη μία και μοναδική της φίλη που κατοικεί στη γειτονιά, παίζοντας με το μωρό της που είναι και η μεγάλη της αδυναμία. Η 35χρονη ηθοποιός παραμένει μοναχική. Τόσο καιρό έδινε μάχη να ξαναβρει τις ισορροπίες της. Έχει απομακρυνθεί από τους κολλητούς της φίλους, όπως και από τη Μαρία Κορινθίου που ήταν αδερφικές φίλες. Πλέον θέλει να βρίσκεται στο σπίτι της όπου γαλινεύει και στην εκκλησία για να προσεύχεται. Ο δρόμος που ακολουθεί, θεωρώ και πιστεύω, από όσο έχουμε μιλήσει, ότι είναι αυτό που θέλει να κάνει. Τώρα από εκεί και πέρα έχει τραβήξει έναν άλλο δρόμο. Εξακολουθεί δηλαδή να είναι αφιερωμένο στο δρόμο του Θεού εξ ολοκληρού? Εξ ολοκληρού όχι, γιατί βρίσκεται στο σπίτι της. Αλλά να. Η μητέρα της βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της και της δίνει δύναμη. Οι δύο γυναίκες έχουν επιλέξει να μην δίνουν λαβές για σχόλια, ώστε η εικόνα της ηθοποιού που απαρνήθηκε τα εγκόσμια να ξεχαστεί. Είναι σαν να ανοίγει μέσα σου ένα παράθυρο και να μπαίνει το φως. Είναι πάρα πολύ συνειδητή, πάρα πολύ σταθερή η απόφαση από την πρώτη στιγμή. Δεν χωράει αμφιβολία. Καταλαβαίνεις, συναισθάνεσαι τι είναι αυτό τελικά που σε καλεί, τι είναι αυτό που πραγματικά θες. Οι γείτονες που έχουν ζήσει όλη την ιστορία μας μιλάνε για μια Ναταλία που είναι πλέον καλά, πιο κατασταλαγμένη, πιο ήρεμη, πιο γαλήνια. Ο τρόπος ομιλίας της, η συμπεριφορά της, η γλυκύτητά της και το βλέμμα της, σύμφωνα με τους οικείους της, ταιριάζουν πραγματικά με τον μοναχικό βίο. Η μητέρα της στέκεται στο πλευρό της και οι φήμες για επιστροφή στη τηλεόραση διαψεύδονται ακόμη και από το περιβάλλον της. Έχει απομακρυνθεί από τους πιο κολλητούς της, όπως τη Μαρία Κορινθίου. Ενώ και ο ηγούμενος Ναταλίας από την Κρήτη φέρεται να μην έχει επαφές πλέον με την ηθοποιό. Δεν απαντά σε κανένα τηλέφωνο και πολλές φορές οι αδιάκριτοι γνωστοί της που τις τηλεφωνούν τις προκαλούν εκνευρισμό. Έχει εγκαταλείψει το μοναστήρι πάνω από ένα χρόνο και σήμερα η Ναταλία φαίνεται να έχει ξεκαθαρίσει στο μυαλό της τι πραγματικά θέλει. Τώρα είναι κοντά στην εκκλησία με τον δικό της τρόπο. Η ηθοποιός συνεχίζει να επισκέπτεται το εκκλησιαστικό ίδρυμα που βρίσκεται στη γειτονιά της στο Παγκράτη. Τι και αν αρνείται κατηγορηματικά να επιστρέψει στην τηλεόραση. Οι επαγγελματικές προτάσεις δεν σταμάτησαν ποτέ. Πριν από λίγο καιρό, ο γνωστός σκηνοθέτης της έστειλε να διαβάσει σενάριο καθημερινής τηλεοπτικής σειράς και εκείνη, για πρώτη φορά, άρχισε να το σκέφτεται. Οι φήμες για άμεση επιστροφή της στην τηλεόραση διαψεύδονται. Τις σκέψεις για να επιστρέψει στο θέατρο και την τηλεόραση τις αφήνει για το μέλλον. Σήμερα που η ιστορία αυτή έχει καταλαγιάσει μέσα της, ίσως και να περνά από το μυαλό της να ξανανεύει στο σανίδι.
όμως όχι για κάτι μακριά από τη σημερινή της εικόνα. Ενδεχομένως σε ένα ρόλο κοντά σε αυτό που είναι σήμερα. Η γνωστή ηθοποιός είχε πρωταγωνιστήσει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, όπως οι Φιλοδοξίες, Βέρα στο δεξί, Η ώρα η καλή, η Ζωή ξανά και 40 κύματα, σε θεατρικές παραστάσεις και στον κινηματογράφο, και ήταν σύμφωνα με ανθρώπους που τη γνώριζαν καλά, μια ηθοποιός που είχε να δώσει πολλά ακόμα στην τέχνη της. Η πολυκοσμία δεν θα σου κάνει καλό. Στην εκδρομή σας, λοιπόν. Η ταινία Depend ήταν η τελευταία της δουλειά ως ηθοποιός και αν αποφασίσει να μην επιστρέψει ποτέ ξανά στην παλιά της δουλειά, αυτά τα πλάνα θα μείνουν για την Αταλία μια γλυκιά ανάμνηση από την παλιά της ζωή που πλέον έχει απαρνηθεί.